της μεθόδου, χρησιμοποιώντας τον βούτυρο καφέ για να αναζωογονήσουμε τόσο το σώμα μας, όσο και το πνεύμα μας. Το βούτυρο καφέ είναι ένα καινούριο προϊόν στο κατάστημά μας, πλούσιο σε αντιοξυδωτικά, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς σήμερα στη συνταγή μας. Και το έξτρα προϊόν που θα κάνει τη διαφορά είναι το ρόφημα καφέ που θα χρησιμοποιήσουμε, το οποίο μπορεί να είναι είτε φίλτρο είτε στιγμιαίος. Ένα καλούπι που να χωράει 1,5 κιλό σαπούνι τουλάχιστον. Κανατάκια σε διάφορα μεγέθη, καθότι θα χρειαστεί να χωρίσουμε το μείγμα μας σε αρκετά μέρη. Απαραίτητο αξεσουαρί ζυγαριά. Το ρόφημα του καφέ. Ελαιόλαδο, το βούτυρο του καφέ, λάδι καρύδας, καυστική σόδα απαραίτητος καθότι δεν θα κάνουμε σαπούνι χωρίς αυτή και τέλος φινικέλαιο. Θα χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε το άρωμα του σαπουνιού μας άρωμα καφέ και άρωμα αμαρέτο και για να το χρωματίσουμε ελαφρά λευκό πίγμεντ, διοξείδιο τιτανίου και μίκα χρυσή. Δεν ξεχνάμε τα γατάκια μας. Και την προστασία των ματιών μας, τα γυαλάκια μας πρώτα και συνεχίζουμε. Είπαμε, πατραχάνθρωπος. Ζυγίζουμε την καυστική μας σόδα με πολύ προσοχή. Τώρα θα ζυγίσουμε το ρόφημα του καφέ, το οποίο έχουμε κάνει παγάκια από την προηγούμενη μέρα, για να μην καεί κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης της σόδας. Οπότε να προσθεθεί σε μια χαμηλή θερμοκρασία και το διάλειμμά μας. Λοιπόν, τώρα, με πολύ προσοχή, ρίχνω σιγά σιγά τη σόδα μέσα στα παγάκια μου και αυτά σιγά σιγά θα λιώσουν και θα έχουμε το διάλειμμά μας για να το χρησιμοποιήσουμε στο σαπούνι. Ανακατεύουμε σιγά σιγά. Στην κανατούλα μας μέσα έχουμε ζυγίσει όλα μας τα στερεά λάδια, δηλαδή το φινικέλαιο, το λάδι καρύδας και το βούτυρο του καφέ, το οποίο τώρα θα το βάλουμε να λιώσουν και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Αφού έχουν λιώσει τα λάδια μας που ήταν στερεά, ρίχνουμε και το ελαιόλαδο για να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία των λαδιών. Ελέγχουμε τη θερμοκρασία μας, πρέπει να είναι κάτω από τους 50. Πολύ ωραία. Και ελέγχουμε και τη θερμοκρασία για τη σόδα. Που είπαμε την έχουμε ρίξει στα παγάκια από το καφέ μας. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε τις δύο μας φάσεις. Ξεκινάμε ρίχνοντας σιγά σιγά τη σόδα μέσα στα λάδια, με προσοχή να μην πιτσιλίσουμε γύρω μας. Και ξεκινάμε το ανακάτεμα. Στο σημείο αυτό, για να μην έχουμε προβλήματα στην πορεία της ώρας, όσο θα κάνουμε σαπούνι, ρίχνουμε τώρα το χρώμα, το αρχικά το άρωμά μας. Ένα κουταλάκι του γλυκού από το άρωμα του καφέ και ένα από το αμαρέτο. Και συνεχίζουμε τώρα το ανακάτεμα χρησιμοποιώντας το Speed Blender για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Θέλουμε να επιτύχουμε μια ελαφριά ομογενοποίηση των δύο φάσεων. Στο σημείο αυτό χωρίζω ένα μέρος της μάζας μου, την οποία θα την αφήσω χωρίς χρώμα και στην υπόλοιπη θα ρίξω λευκό για να ανοίξω λίγο τον τόνο.
την υπόλοιπη, το υπόλοιπο σαπούνι, ρίχνω λευκό οξύδιο. Και ξανανακατεύω. Ρίχνω το πρώτο στραβό. Πάω ελαφρά, αν τυχόν έχουν εγκλωβιστεί φυσαλίδες. Και ανακατεύοντας ξανά το χρώμα που δεν, το κομμάτι που δεν χρωματίσαμε, ώστε να το ρίξουμε και αυτό από πάνω. Θα χρησιμοποιήσω και τη σπάτουλά μου, έτσι ώστε να μην ενσωματωθούν τα δύο στρώματα. Ξαναχτυπάω. Τελειώνω το σαπούνι, ρίχνοντας από πάνω χρυσή μύκα για διακόσμηση. Το σαπούνι μας θα παραμείνει στο καλούπι για 24 ώρες, θα το βγάλουμε δηλαδή αύριο και θα μείνει στο ραφάκι κομμένο να οριμάσει για ένα ολόκληρο μήνα. Μετά,